επιμείνατε να κάνετε την ομιλία σας από τη Θεσσαλονίκη, από την Εθνική Αποδοχή, και αυτό θα σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί γίνεται την ευαισθησία που έχετε εκείνη την πόλη και με το θεσμό. Και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που είμαι στη Θεσσαλονίκη σε αυτήν την ιδιαίτερη συγκυρία. Θεώρησα πολύ σημαντικό, παρά την ακύρωση της έκθεσης, να βρίσκομαι στην πόλη και να εκκινήσει η φθινοπορεινή πολιτική χρονιά με τον παραδοσιακό τρόπο, εκφώνηση της ομιλίας μου, συνέντευξη τύπου. Και βέβαια χαίρομαι, διότι καταφέρατε να μετατρέψετε αυτή την κρίση σε ευκαιρία να αναδειχθεί η πολιτική διάσταση της ΔΕΘ μέσα από ένα φόρουμ διαλόγου, το οποίο εύχομαι και ελπίζω ότι θα καθιερωθεί πια και θα αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της διεθνούς έκθεσης. Διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε, το είχαμε πει και στο παρελθόν, ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει στην πολιτική σημειολογία της έκθεσης. Και νομίζω η διάκριση μεταξύ του αμυγός εμπορικού της τμήματος, αλλά και της πολιτικής δράσης που τη συνοδεύει, ήταν ένας στόχος τον οποίο είχαμε θέσει. Επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή σε αντίξωες συνθήκες, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε ως κεκτημένο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι και η κυβέρνηση συνολικά εκπροσωπείται όπου είναι εφικτό με φυσική παρουσία των υπουργών, το θεωρώ σημειολογικά σημαντικό και πιστεύω ότι αυτό το φόρουμ κάνει τα πρώτα του βήματα τώρα και θα καθιερωθεί ως ένα σημαντικό σημείο συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων, αλλά και παρουσίασης κυβερνητικών και προγραμματικών δεσμεύσεων για την επόμενη χρονιά, πέρα και πάνω από την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού. Τώρα, ως προς τα ζητήματα που αφορούν αυτήν καθ' αυτή την εταιρεία και την έκθεση. Γνωρίζετε ότι έχετε τη στήριξη του Μετόχου και του Υπουργείου για να ξεπεράσουμε αυτήν τη δύσκολη χρονιά και θα την ξεπεράσουμε. Θα επανέλθουμε σε κανονικότητα, ελπίζω από το 2021. Το είπατε και εσείς, κανείς κλάδος δεν έχει χτυπηθεί περισσότερο παγκόσμιο από τον κλάδο των εκθέσεων. Και βέβαια οι εκθέσεις δεν αφορούν μόνο την οικονομική δραστηριότητα της ίδιας της εταιρείας, αφορούν και την οικονομική δραστηριότητα της πόλης, η οποία και αυτή έχει πληγεί από το γεγονός ότι δεν διοργανώθηκε η έκθεση. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσο προωθούμε διαδικτυακές λύσεις, άλλο τόσο μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε ζωντανή και τη φυσική παρουσία. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου όλες οι εκθέσεις θα διεξάγονται μόνο διαδικτυακά. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να είναι ένας τόπος συνάντησης, ειδικά για τη διεθνή έκθεση, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με χαρακτηριστικά βέβαια της έκθεσης, τα οποία πια θα είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία είχε στο παρελθόν. Ας δούμε λοιπόν αυτή την κρίση ως μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε συνολικά και το μοντέλο της ίδιας της διεθνούς έκθεσης. Τώρα, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος και το αναγνωρίζετε και εσείς τον τελευταίο χρόνο ως προς την αντιμετώπιση εκκρεμωτήτων για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υφυπουργό, αλλά και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και τον Υπουργό και την Μαρία την Αντωνίου. Υπήρξε μια εξαιρετική συνεργασία και να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο να κάνουμε πράγματα τα οποία θα χρειαζόντουσαν υπό κανονικές συνθήκες πολλά έτη για να ολοκληρωθούν. Και νομίζω ότι ως προς το κανονιστικό μέρος των κινήσεων που πρέπει να γίνουν από την ελληνική πολιτεία αλλά και από το Δήμο έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο και χαίρομαι ιδιαίτερα που πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί και ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για μια παρέμβαση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ δεν γνωρίζω άλλη μεγάλη πόλη στην Ευρώπη η οποία να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τόσο μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή μια σημαντική αστική ανάπλαση στο κέντρο ακριβώς της πόλης, η οποία θα συνδυάσει διαφορετικές δράσεις, εκθεσιακές, εμπορικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και θα δημιουργήσει στο κέντρο της πόλης ένα σημείο αναφοράς για το οποίο όλη η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι εξαιρετικά υπερήφανη.
Αυτό είναι ένα έργο νοής, για μένα ίσως το σημαντικότερο έργο το οποίο αφορά τον πυρήνα, το κέντρο της πόλης, με τελικό ορίζοντα υλοποίησης το 2026, με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα έργο το οποίο χαίρομαι να διαπιστώνω ότι το αγκαλιάζουν όλοι οι φορείς της πόλης. Όχι μόνο η έκθεση, έχει τη στήριξη του Δήμου, της περιφέρειας, πιστεύω και όλων των λογικών πολιτικών δυνάμεων, καθώς αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την πόλη. Να πω με αυτή την ευκαιρία, όπως είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω και πριν από μια εβδομάδα, ότι όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Θεσσαλονίκης, όπως είχαμε δεσμευτεί πέρυσι, έχουν τρέξει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αλλά αποδίδω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το εμβληματικό έργο. Θα δούμε και θα εξετάσουμε τους τρόπους χρηματοδότησης, θα εμπλακεί και το Υπουργείο Ανάπτυξης σε αυτή την προσπάθεια για να δούμε τα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ζήτημα είναι το βέλτιστο εκείνο σχήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να τρέξουμε το έργο με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Κλείνω από εκεί που ξεκίνησα. Θα έχω την ευκαιρία το βράδυ να κάνω μια διαφορετική ομιλία από τη συνηθισμένη σε ένα πολύ μικρότερο ακροατήριο, καθώς αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της εποχής. Να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για το πώς θα περάσουμε στην άλλη όχθη. Είμαστε στο μέσο αυτή τη στιγμή ενός ορμητικού ποταμού. Η κοινωνία αναζητά σταθερότητα, σιγουριά, ασφάλεια για το πώς θα ξεπεράσουμε αυτή τη βραχυπρόθεσμη δυσκολία, πώς θα περάσουμε στην άλλη όχθη, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο αναπτυξιακό μας σχέδιο. Και αυτός ο συνδυασμός βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου αποτυπώνεται ακριβώς στην έκθεση. Το φόρουμ είναι η βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση μιας κρίσης. Και το κάνατε πολύ καλά και συγχαρητήρια γι' αυτό. Το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Όσο εστιασμένοι είμαστε στο να απαλύνουμε τον πόνο της κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, άλλο τόσο εστιασμένοι είμαστε στις μεσομακροπρόθεσμες μετακινήσεις που θα βάλουν τη χώρα σε μια διατηρήσιμη τροχιά ανάπτυξη. Και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται με πολύ εμβληματικό τρόπο από το project της ανάπλασης της ΔΕΦ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε. Πρωθυπουργέ και εμείς. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η σβόλη, ο δρόμος που είναι δεξιά μας. Αυτά δεν είναι δύσκολα και είναι στάφη εβραϊκή και δημοσιογραφική. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πολύ. Θα πάμε το 2%. Τώρα στο. Το παλέντο σπορ. Εκεί. Ο άξονας αυτός που βλέπετε είναι ο άξονας των μουσείων που είχε σχεδιάσει ο Εμπράρ. Είναι η επικοινωνία της θάλασσας οπτικά με το Σεϊξού. Αυτός ανοίγει, παραμένει δηλαδή, είναι ένας άξονας που τον... είναι αυτός εδώ. Θα υπάρχει οπτική επαφή. Οπτική επαφή και υπάρχει, προσέξτε, είναι το τελόγλιο. Είναι πράγμα προς το καφεδόγλιο, το Μακεδονικό Μουσείο πίσω μας που είναι μέσα στην έκθεση, τα μουσεία βυζαντινού αρχαιολογικού. Το οποίο διατηρείται. Άρα αυτό όλο είναι ένας εκπληκτικός. Το μουσείο θα παραμείνει. Θα παραμείνει, βεβαίως. Ο πύργος του ΟΤΕ, το περίπτωση της αγροτικής. Και βέβαια το Παλέντε Σπορ είναι ακριβώς όπως είναι και σήμερα. Φαντάζομαι. Με πράσινο. Ναι, θα γίνει με πράσινο γύρω, θα επεκταθεί ο χώρος ο κοινόχρηστος. Και αυτό που λέγαμε εις Βόλου. Είναι ο δρόμος που δεν τον βλέπουμε, είναι πίσω από το 15. Θα είναι ένας πεζόδρομος που θα μπαίνει μέχρι το παλιό Δεσπό. Ξανών την πόλη. Δηλαδή βλέπετε ότι δημιουργούνται άξονες, ο κεντρικός Ιβελίδη, εις Βόλου και ένας άξονας από το παλιό Δεσπό προς τη θάλασσα και τον πύργο του ΟΤΕ. Δηλαδή υπάρχουν και οπτικές ανάσες μεγάλες. Και τρεις μεγάλοι εκθεσιακοί χώροι.
Είναι αυτό που λες ότι μπορείς να έχεις περισσότερες παράλληλες πιο μικρές εκθέσεις. Πιο smart track, πιο smart γεγονός. Θα πέφτει περιφερειακός. Σταθμή μετρό. Άρα εδώ που βγαίνει ο περιφερειακός εξυπηρετεί την πόλη γιατί θα έχει 2.500 θέσεις. Να παίρνεις από εδώ το μετρό και να μπαίνεις στην πόλη με το μετρό. Ναι, και αυτά εδώ πέρα παραμένουν. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της Αγίας Φωτεινής που λέγαμε. Εντάξει, αλλά εμείς το έχουμε σχεδιάσει χωρίς να λάβουμε υπόψη αυτό. Εδώ είναι και στο στρατό και στο πανεπιστήμιο, είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Τίποτα, θα αλλάξει πόλη, αυτό που είπατε, ότι τέτοια παρέμβαση πολεοδομική δεν υπάρχει. Σκέφτομαι να προχωρήσουμε τώρα στο δράση τη υλοποίηση μια διαδρομή πολιτιστική μεγάλη. Βυζαντινού αρχαιολογικού να περάσει από εδώ μέσα και να φτάσει μέχρι την Ελλάδα. Μα αυτό, είναι το, αυτό το είχε σχεδιάσει ο Εμπράρ. Ο Εμπράρ δηλαδή, και, και τώρα εμεί το αναδεικνύουμε και το επιστρέφουμε στην πόλη. Γι' αυτό καμιά φορά είναι υπερβολική αυτή η κριτική που γίνεται από κάποιους. Αυτό το πράγμα δεν θα είναι δηλαδή βιοκλιματικό. Αλλάζει πόλη, αλλάζει όλη η ζωή. Είναι εδώ Σαγγελάκη και τα καταστήματα. Δείτε από τα σημερινά καταστήματα πόσο μπαίνει μέσα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό θα γίνει μπουλεβάρ. Και αυτό μπαίνει ακόμα μέσα, άλλα 20 μέτρα. Δηλαδή θα είναι μια εξαιρετική οδός η Αγγελάκη. Ποιος παρουσιάζει, θα είναι σαν την Σανζελιζέ. Εδώ είναι η αξία της γης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.